Δείτε ακόμα έναν ντροπαλό οδηγό Νταλίκας που κοιτούσε περίεργα τον εαυτό του στον καθρέφτη. Να κάνω λιπανορρόφηση του στήθους. Έχασα 25 κιλά. Γεια σου Δημήτρη. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Η γυναικομαστία δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα στους ασθενείς που το έχουν. Το 30% του ενήλικα πληθυσμού των ανδρών και στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως πάσχει από γυναικομαστία. Λοιπόν Δημήτρη, ας δούμε το πρόβλημα. Για πες μου ακριβώς τι είναι αυτό που σε ενοχλεί. Το πρόβλημα είναι ότι το ξέρετε, ξέρω ας πούμε εδώ και 3 χρόνια πούμε, που έχασα 25 κιλά. Βλέπετε, έχουν μείνει τα υγρά, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω τι είναι λίπος, είναι υγρά, mm-hmm. εσείς τα ξέρετε πολύ καλά. Ωραία. Η γυναικομαστία μπορεί να οφείλεται είτε σε περίσσια λίπους, είτε σε αυξημένο μαζικό αδένα, είτε σε περίσσια δέρματος. Στη δικιά σου περίπτωση έχεις και τα τρία. Θα πρέπει να κάνουμε συνδυασμό τριών πραγμάτων. Λίποαναρρόφηση για να αφαιρεθεί το λίπος, αφαίρεση του μαστικού αδένα, αλλά θα χρειαστεί και να αφαιρέσουμε το δέρμα, ώστε μετά τη λιποαναρρόφηση να φανεί ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Την ώρα που ο Ευάγγελος Κεραμίδας σχεδιάζει στο σώμα του τις γραμμές, ο Δημήτρης υδρώνει και ξεϊδρώνει και ο γιατρός τον πειράζει. Κύριος Ναυροζίδης έχει καταϊδρώσει, δεν πιάνουν μελένες. Το πιο δύσκολο στην γυναικομαστία είναι να καταφέρεις να εξαλείψεις αυτή την τύχη, την οικομάστιο τύχη. Γι' αυτό λοιπόν δεν σταματάμε την λιποαναρρόφηση μόνο εδώ, αλλά συνεχίζουμε μέχρι εδώ κάτω. Το χειρουργείο του Δημήτρη ξεκινά με τη λιποαναρρόφηση στο πίσω μέρος του σώματος. Έχουμε τελειώσει από τη μία πλευρά. Ίσως να φαίνεται πώς ακριβώς έχει γίνει στην αριστερή πλευρά του ασθενούς και πώς είναι στη δεξιά που δεν έχουμε αρχίσει ακόμα τη λιποαναρρόφηση. Ένα μικρό διάλειμμα για τον γιατρό που πλένει και πάλι τα χέρια του και πίσω στο χειρουργείο για να απαλλαγεί ο Δημήτρης από τη γυναικομαστία. Αφαιρέσαμε αρκετό λίπος από τον Δημήτρη. Από τον πίσω κορμό του αφαιρέσαμε γύρω στα 1900 γραμμάρια και από τους μαστούς αφαιρέσαμε γύρω στα 900 με 950. Οι επεμβάσεις στη γυναικομαστία δίνουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και είμαι σίγουρος ο Δημήτρης και με το που θα ξυπνήσει και θα φορέσει το πρώτο μπλουζάκι θα δει κατευθείαν το αποτέλεσμα και θα νιώσει, όσο και αν φαίνεται υπερβολή αυτό, πιο πολύ άντρας από ό,τι ήταν πριν. Δεν το πιστεύω, γιατρέ. Έχει ακόμα ένα μικρό πρίξιμο, αλλά το αποτέλεσμα νομίζω μπορείς να το δεις ήδη. Τι να το δω, φαίνεται, τι να πω. Τα λόγια είναι περιττά. Όταν πραγματοποιούνται τέτοιες επεμβάσεις και πηγαίνουν καλά, ανεβαίνει πολύ και η εκτίμηση όσον αφορά το αντρικό κομμάτι της ψυχολογίας του. Δημήτρη, βέβαια, να μην ξεχνάμε και την λιποαναρρόφηση που κάναμε από το πίσω μέρος, το πίσω μέρος του κορμιού σου. Βλέπεις αυτές τις περιοχές. Καμιά σχέση. Είναι το 80% του αποτελέσματος, γιατί πάντα όταν κάνουμε λιποαναρρόφηση, περί καιρό για να φανεί το αποτέλεσμα 100%. Δείτε πώς τα κατάφερε. Με το λέιζερ και ένα οφθαλμολογικό χειρουργείο απαλλάχτηκε από την υπερμετροπία και τον στραβισμό και μπορεί πλέον να κοιτά κατάματα τη νέα του ζωή. Το άλλο του μεγάλο πρόβλημα, η γυναικομαστία, για την οποία τόσο ντρεπόταν, διορθώθηκε με ένα χειρουργείο και με την λιποαναρρόφηση αποχαιρέτησε το αντιαισθητικό σωσίβιο της μέσης του. Η ριζική αποτρίχωση του χάρισε πλάτη για χάδια. Και τα δόντια του, που τόσο είχε αμελήσει, τραβούν πια τα βλέμματα.